Έχουμε τον κύριο Παπαδημητρίου, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θα μιλήσουμε και για τα δάνεια με τον κύριο Παπαδημητρίου, γιατί έχει κυρίως για πολύ μεγάλη ένταση. Υπάρχει ψωμί. Αλλά εκεί, μια πρώτη έτσι αντίδραση γι' αυτό, κύριε Παπαδημητρίου, πού ήταν το κράτος όλα αυτά τα χρόνια? Πέρα από τις βραβεύσεις, τις διακρίσεις, την αναγνώριση της κοινοφελούς της προσφοράς, γιατί υπάρχει και αυτό το κομμάτι, πιθανά σε ένα πολύ μεγάλο μέρος. Ο έλεγχος όμως πού ήταν? Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε με την αυτοκριτική ως δημοσιογράφοι, mm-hmm. γιατί ενθουσιαζόμαστε. Δικαίως, όταν ένα έργο είναι θεάρεστο, είναι καλό, είναι καλό να ενθουσιαζόμαστε, αλλά ενθουσιαζόμαστε, ανεβάζουμε στα ουράνια κάποιους και δεν βλέπουμε, αν θέλετε, και τις αδυναμίες ή τις δυσκολίες, διότι το να διαχειριστούν τόσο μεγάλα ποσά σαν και αυτά που οι άνθρωποι από καρδίας δίνανε για τη δουλειά που ήταν κυριολεκτικά πολύ σπουδαία, mm-hmm. που γινόταν εκεί ή που έτσι νομίζαμε ότι γινόταν, βλέπετε ότι έχει προβλήματα. Δεν μπορούν να το κάνουν. Δεν μπορεί να διαχειριστεί τώρα ένας παπάς και η σύζυγός του να διαχειριστούν εκατομμύρια και να είμαστε σίγουροι ότι όλα γίνονται καλά, mm-hmm. με ένα διοικητικό συμβούλιο από ανθρώπους οι οποίοι ούτε και αυτοί είχαν γνώσεις, από ό,τι φαίνεται, mm-hmm. και χωρίς να υπάρχει έλεγχος. Πρέπει να επιβληθεί έλεγχος στους. Το πρώτο πράγμα είναι να μην μεγαλώνουν. Αυτό που έβαλε ο νόμος που τώρα ισχύει, που το ψηφίσαμε πέρυσι, ότι δεν μπορείς να έχεις τεράστιες δομές τέτοιες. Πρέπει να είναι μικρές δομές, mm-hmm. ώστε να είναι σε ανθρώπινη κλίμακα. Και για παιδαγωγικούς λόγους, όχι μόνο για άλλους λόγους, αλλά και κυρίως για αυτούς. Βεβαίως. Ναι, αλλά και για τους λόγους ότι όταν γίνονται τεράστιες οι δομές, mm-hmm. είναι δύσκολη η διαχείρισή τους. Λέω δύσκολη. Ναι, ναι. Αλλά αν θέλετε εμφυλοχωρεί και ο πειρασμός είναι ανθρώπινος, και ο πειρασμός όπως λέτε, mm-hmm. είναι ανθρώπινος και πρέπει ο έλεγχος να γίνεται από εταιρείες ορκωτών εκτιμητών και ελεκτών, mm-hmm. όπως γίνεται για όλες τις εταιρείες, να βγαίνει κανονικό αποτέλεσμα, έκθεση, mm-hmm. να ξέρουμε τι γίνεται, έτσι ώστε ο άλλος που δίνει τα χρήματα από το υστέρημα της ψυχής του να ξέρει ότι, εν πάση περιπτώσει, πιάνει τόπο. Και να χαίρεται για το σκοπό που τα έδωσε. Βεβαίως. Να έχει λογαριασμό. Μην τα ρίχνουμε όλα στο κράτος, διότι το κράτος. Το μεγάλο λάθος, το μεγαλύτερο λάθος που έχει κάνει το ελληνικό κράτος είναι ότι αντί να αναπτύξει παιδικά του μέσα, και επειδή το κράτος δεν μπορεί να ζητήσει δωρεά, mm. παίρνει φόρους το κράτος. Mm. Mm. Το άφησε αυτό και αυτό πήρε διαστάσεις τεράστιες, διότι υπήρχε ένα τεράστιο πραγματικό κενό. Mm-hmm. Τώρα βρισκόμαστε προεκπλήξεων, προφανώς. Εγώ ξέρω εταιρείες mm-hmm. που έχουν δώσει χρήματα mm-hmm. και δαγκώνεται τώρα, λες και έχουν κάνει κάτι κακό. Mm-hmm. Και έλεγα σε έναν επιχειρηματία, μίλαγα πριν από μια ώρα μαζί του. Mm-hmm. Του λέω, παιδάκι μου, δεν έχεις κάνει κάτι κακό. Έδωσες χρήματα από τα κέρδη της εταιρείας σου για ένα καλό σκοπό. Έτσι. Πού να ξέρεις εσύ τι γίνεται εκεί μέσα, περίμενε να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Mm-hmm. Τώρα, κύριε Παπαδημητρίου, πάμε στο θέμα των κόκκινων δανείων. Αναδείχθηκε το θέμα τελευταίες μέρες λόγω της βίαιης έξωσης που έγινε σε μια γυναίκα, στην κυρία Κολοβού, η οποία ήταν και πρώην συνάδελφός μας. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, τα στοιχεία λένε διάφορα για αυτό το ακίνητο και το πώς έγινε, πώς ξεκίνησε. Ο κύριος Κυλακάκης είπε χθες ότι ο πρώτος πληστηριασμός έγινε επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ. Τέλος πάντων, έτρεξε, κύλησε πολύ νερό. Άνοιξε όμως ένα θέμα ξανά. Και υπάρχει και ένα πραγματικό θέμα, κύριε Παπαδημητρίου, και λόγω της κρίσης. Λόγω της αύξησης των επιτοκίων, αυξάνονται οι δόσεις. Βλέπαμε χθες τα στοιχεία που τα παρουσίαζε και ο συνάδελφός μας ο Δαυλός εδώ, ότι για ένα δάνειο 100.000 έχει μια επιβάρηση περίπου 30 ευρώ το μήνα στη μηνιαία σου δόση, mm-hmm. που είναι ένα μεγάλο νούμερο. Πόσο μάλλον για μεγαλύτερα δάνεια θα έχει μεγαλύτερη επιβάρηση. Και εδώ καταλάβαμε χθες τον Πρωθυπουργό ότι κάτι σκέφτεται να κάνει η κυβέρνηση. Τι λέτε εσείς? Πρώτον, σίγουρα η κυβέρνηση θα κάνει κάτι, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν πρέπει να βγουν άνθρωποι τώρα εκτός. Άνθρωποι που πληρώνουν κανονικά τις δόσεις, εξυπηρετούν το δάνειό τους, να βγουν, επειδή η άνοδος των επιτοκίων, που είναι ένα βασικό εργαλείο για να πολεμήσει τον πληθωρισμό, ναι, κακά τα ψέματα, τους πνίγει. Ναι, δεν πρέπει, ναι, να πέσει στην πλάτη των ανθρώπων που ήδη δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω πληθωρισμού, έτσι. Mm. Άρα μείωση των εισοδημάτων τους από αυτή την πηγή. Επομένως, σίγουρα η κυβέρνηση θα κάνει κάτι και οι τράπεζες πρέπει να κάνουν κάτι περισσότερο. Το βασικό πρέπει να κάνουν οι τράπεζες είναι να μην περάσουν ολόκληρη, για να μην σας πω και με κάποιο καπέλο, mm-hmm. την αύξηση των επιτοκίων mm-hmm. Στους πελάτες τους, έτσι, σε αυτούς που έχουν δώσει δάνεια. Πόσο μάλλον που οι τράπεζες δεν έχουν καμία διάθεση, αυτό είναι εμφανές, mm-hmm. διότι δεν έχουν κανένα λόγο, αν θέλετε, έχουν πάρα πολλά λεφτά, δεν έχουν καμία διάθεση να δώσουν στους καταθέτες, που είναι η άλλη πλευρά, mm-hmm. ένα αυξημένο επιτόκιο. Άρα η κυβέρνηση εκεί κάτι θα κάνει, αλλά η κυβέρνηση δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα.
Απλώς θα κάνει κάτι για να εμποδίσει να υπάρξει ένα κύμα, αν θέλετε, νέο κύμα κόκκινων δανείων. Mm-hmm. Αυτό θα το κάνει. Αυτό είναι απόφαση του Πρωθυπουργού εδώ και καιρό. Mm-hmm. Και το τι μπορεί να κάνει, δηλαδή, με ποιο τρόπο μπορεί να παρέμβει η κυβέρνηση, κύριε Παπαδημητρίου? Κυρίως όπως δίνεις επιδόματα για διάφορους άλλους λόγους και κυρίως για την ενίσχυση της στέγης. Mm-hmm. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο άνθρωπος που έχει πάρει ένα δάνειο και έχει στεγάσει την οικογένειά του και έχει πάρει πάνω του όλο το βάρος για να εξυπηρετήσει το δάνειο αυτό, πρέπει να υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο που ένας άλλος άνθρωπος παίρνει μια ενίσχυση για να μπορέσει να σταθεί στο ενίκιο. Πρέπει δηλαδή να το εξισώσουμε αυτό κατά κάποιο τρόπο ή να το ισοφαρίσουμε, αν θέλετε. Mm-hmm. Όπως και ο άνθρωπος που είναι στο ενίκιο και δεν πηγαίνει να πάρει ένα δάνειο, ναι, και πληρώνει το ενίκιο του κανονικά. Βέβαια, διότι αν δεν το πληρώσει, θα τον βγάλει έξω. Και δεν μπορεί εδώ ο συνεπής να είναι μονίμως στη γωνία και να δέρνεται, κύριε Παπαδημητρίου, διότι εγώ δεν είδα ποτέ να επιβραβεύονται οι έρμοι συνεπείς. Mm. Επιβραβεύονται μονίμως, καλά, αυτοί που δεν μπορούν, βεβαίως, που δεν είναι δύνατοι άνθρωποι και τους έχουν τύχει διάφορα προβλήματα στη ζωή τους, οφείλει η πολιτεία να τους στηρίξει. Αλλά διάφοροι επαγγελματίες μπαταχτσίδες δεν μπορεί να επιβραβεύονται. Εδώ, πάντως, μαζί με τα χλωρά, και εγώ μαζί με τα ξερά δηλαδή και τα χλωρά. Όταν ο κύριος Τουρνάρας μίλησε, νομίζω χθες, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Παπαδημητρίου, για νέα γενιά κόκκινων δανείων. Δεν μιλούσε το επισήμανε στην έκθεση, την έκθεση σταθερότητας του Ευρωπαϊκού Συστήματος που έστειλε στη Βουλή πριν από μερικές μέρες. Μάλιστα. Και μίλησε και γι' αυτό πρόσφατα. Έχετε δίκιο. Ωραία. Πάντως αυτό που λέει ο Δημήτρης Οικονόμου. Ναι. Ναι, με συγχωρείτε, Άκη, τι λες. Ναι, δεν μιλούσε για τους μπαταχτσίδες. Δεν περιέγραφε νέους μπαταχτσίδες. Mm. Πιθανά περιέγραφε ένα κομμάτι από τη μεσαία τάξη που θα πιεστεί περαιτέρω από την οικονομική και πληθωριστική κρίση. Και εκεί εστιάζει την ανησυχία του. Αυτοί οι άνθρωποι είναι αναζητούμενο πώς θα στηριχθούν. Γιατί... Σωστό. Κοιτάξτε, στην πιο δύσκολη στιγμή της μεγάλης κρίσης που περάσαμε, ένας στους δύο συνέχιζε να πληρώνει το δάνειό του κανονικά. Mm. Και εγώ σέβομαι αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί δεν πιστεύω ότι το έκαναν με ευκολία. Mm-hmm. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι τους περισσεύανε. Σύμφωνοι, να είμαστε ειλικρινείς. Σωστό. Και αυτό τα επόμενα χρόνια, όταν κάπως διορθώθηκαν τα οικονομικά πράγματα, πολύ περισσότεροι πλήρωναν και συνεχίζουν να πληρώνουν κανονικά το δάνειό τους. Mm-hmm. Οι αυτοί που δεν πλήρωσαν δεν είναι οι πολλοί, είναι οι λίγοι. Και πρέπει να μιλάμε, γιατί δεν το κάνουμε αρκετά συχνά, για τους πολλούς. Mm-hmm. Και ξέρετε, εμένα μου το λένε κιόλας, μου λένε για κάτσε τώρα. Βεβαίως, ένας άνθρωπος που έχει μια δυσκολία έκτακτη, πρέπει να τον βοηθήσουμε. Όμως, να μην βοηθάμε και τους άλλους που εκ του πονηρού και με σύστημα δεν πλήρωσαν ποτέ τους ένα δάνειο, ενώ πήραν το δάνειο και mm-hmm. το κάναν κάτι αυτό το δάνειο. Έτσι δεν είναι μόνο όταν παίρνεις ένα σπίτι, είναι και όταν παίρνεις ένα δάνειο καταναλωτικό, όπως είναι η περίπτωση τώρα που βγήκε στη δημοσιότητα. Άρα πρώτα σεβασμός στους ανθρώπους οι οποίοι με δυσκολίες είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Mm-hmm. Είναι συνεπείς και στα δάνειά τους, είναι συνεπείς και στην εφορία. Έτσι, είναι συνεπής και σε ένα δάνειο που ενδεχομένως θα πάρω πέρα σε γενή τους ή ένα φίλο τους. Άρα το ένα είναι αυτό. Εμένα με εξέπληξε δυσάρεστα, δεν σας το κρύβω καθόλου. Mm. Και απορώ δηλαδή πώς πήγανε και μπλέξανε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολιτισμού ως τον υπουργό. Ναι, στην υπόθεση της κυρίας Κολοβού, γιατί mm-hmm. ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε 4,5 χρόνια. Ξέρει το θέμα, δεν μπορεί να μην το ξέρει. Ξέρει τι ακριβώς υπέγραψε. Ξέρει ποιους νόμους έφερε στη Βουλή, ποιοι ψηφίστηκαν οι νόμοι, γιατί ψηφίστηκαν αυτοί, ότι οι τράπεζες έπεσαν έξω το 15 εντελώς, ότι μετά τρέχαμε να τις σώσουμε όλοι μαζί, ότι συμφωνήθηκε η λύση να φύγουν τα κόκκινα δάνεια από τις τράπεζες να πάνε κάπου αλλού. Μάλιστα. Για να εξοικειωθούν οι τράπεζες με την ελπίδα ότι θα δώσουν ένα δάνειο στην οικονομία. Κλείνουμε και σε έναν άλλον Δημήτρη. Ιδιώτη την επόμενη μέρα. Μάλιστα. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι εκεί υπάρχει ένα θέμα και κλείνω με αυτό. Το οποίο ο κύριος Τσίπρας έπρεπε να το γνωρίζει πριν να κάνει την επίσκεψη, διότι εδώ έχουμε μία περίπτωση. Εγώ δεν έχω τίποτα με την κυρία Κολεγού, είναι και συνάδελφος και προφανώς βρέθηκε και αυτή στις δυσκολίες της. Αλλά δεν πλήρωσε ποτέ της, από ό,τι φαίνεται, το δάνειο. Είχε ευκαιρία, εγώ βάζω στοίχημα. Όχι μόνο το δάνειο. Τράπεζα, από ό,τι είπε η ίδια, δεν πλήρωσε την εφορία, δεν πλήρωνε τον ΕΦΚΑ, δεν πλήρωνε τίποτα. Σωστό, η ίδια το είπε. Σωστό, γιατί το έγραψε σε μια ανάρτησή της. Σωστό, γιατί από τον πληστηριασμό που έγινε πήρε χρήματα η εφορία, πήρε χρήματα. Ο ΕΦΚΑ, έτσι. Η ασφάλιση, σύμφωνοι. Δεν μπορεί να μην πληρώνεις τίποτα σε αυτή τη ζωή και να έχεις μόνο απαιτήσεις. Αυτά δεν γίνονται σε κανένα κόσμο. Μπλέκουμε τώρα τις άλλες εταιρείες, τα φάντσια τα λοιπά. Ενώ εδώ ο πληστηριασμός κατέληξε στο να το πάρει ένας οικογενειάρχης. Κλείνουμε, κύριε Παπαδημητρίου, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Συμφωνώ, αλλά ο οποίος
πάει ο οικογενειάρχης, θέλει να μπει σπίτι του. Mm-hmm. Βεβαίως δεν είναι ο τρόπος που χρησιμοποιεί ο δικαστικός κλητήρας. Αυτό που έγινε σωστό, ήταν σωστό, σωστό, σωστό. Προφανώς όλοι καταδικάζουμε. Καλημέρα κύριε Παπαδημητρίου. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.